Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με εκπροσώπους της φαρμακευτικής εταιρείας Roche συναντήθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα για την επίσημη παραλαβή των πρώτων παρτίδων του φαρμάκου των εταιρεών Regeneron Roche κατά της COVID-19 βασισμένου σε μονοκλονικά της σώματα. Χθες η αρμόδια επιτροπή φαρμάκου του ΕΜΑ γνωμοδότησε να δοθεί έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος με στόχο την άμεση έναρξη χορήγησης του φαρμάκου σε ασθενείς. Η Ελλάδα κινητοποιήθηκε εγκαίρως προκειμένου να παραλάβει τις πρώτες παρτίδες του φαρμάκου πριν την έγκριση, όπως και έγινε, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας. Το ΕΣΥ πιέζεται πολύ, τόνισε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα τμήματα COVID που λειτουργούν στα νοσοκομεία μπορεί να σημαίνουν ως και τετραπλάσια δουλειά για τους γιατρούς των νοσοκομείων. Γενικά το ΕΣΥ πιέζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Τα νοσοκομεία, δηλαδή έχουμε 124 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν σε όλα λειτουργούν τμήματα COVID και όλα λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Τα τμήματα COVID που λειτουργούν σημαίνει διπλάσια, τριπλάσια και πολλές φορές τετραπλάσια δουλειά για τους γιατρούς που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ένα επαρχιακό νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, που έχει μια κλινική παθολογική με 30 κρεβάτια και τώρα ξαφνικά χρειάζεται να νοσηλεύει και άλλους 25 ασθενείς COVID ή άλλους 70 ασθενείς COVID, που συμβαίνει σε πολλές φορές. Στο Βόλο τα COVID περιστατικά φτάνουν τα 110. Είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο, όχι μόνο γιατί είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, αλλά γιατί είναι πολύ βαρύτερα τα κρούσματα, χρειάζονται όλη οξυγονοθεραπεία, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές των νοσοκομείων για το οξυγόνο να αδειάζουν μέσα σε μια μέρα αντί σε μια εβδομάδα ή σε δύο που άδειαζαν παλιότερα. Είναι μια πολύ μεγάλη πίεση. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας, γιατί είναι στο χέρι μας να μπορέσουμε να σταματήσουμε, να αναχαιτήσουμε την πανδημία. Και αυτό σημαίνει κρατάμε τα μέτρα, φοράμε τη μάσκα, προσέχουμε τις επαφές μας, δεν είμαστε χαλαροί, γιατί γύρω μας δεν είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι οι συνθήκες της πανδημίας στα ψηλότερα κρούσματα που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Και φυσικά εμβολιαζόμαστε. Βρισκόμαστε μέσα στο τέταρτο κύμα, με μια σημαντική έξαρση της πανδημίας και πολύ μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια, ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο Υπουργείο Υγείας. Βρισκόμαστε μέσα στο τέταρτο κύμα, με μια σημαντική έξαρση της πανδημίας και πολύ μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά άλλο 50% μέσα στην τελευταία εβδομάδα και έτσι ο νέος κυλιόμενος αριθμός των νέων κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών έφτασε στις 6.781 νέα κρούσματα ανά μέρα. Υπολογίζεται ότι σήμερα τα ενεργά κρούσματα στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει τις 47.000 ανθρώπους. Με περίπου 1 στα 4 κρούσματα να βρίσκεται στην Αττική, πάνω από 7.500 ενεργά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη και 3.379 στην περιφερική ενότητα Λάρισας. Έχουμε σημαντική αύξηση του αριθμού των τεστ που γίνονται. Να υπολογίσει κανείς ότι την τελευταία εβδομάδα ελέγχεται περίπου το 2% του πληθυσμού κάθε μέρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ο μέσος κυλιόμενος όρος θετικότητας όλων αυτών των εργαστηριακών τεστ που γίνονται είναι περίπου 2,2%. Και η θετικότητα που καταγράφεται στις στοχευμένες μαζικές ανοιχτές δημοτοληψίες που κάνει ο ΕΟΔΗ με τα κλιμάκια του σε όλη τη χώρα είναι σημαντικά υψηλότερη με το μέσο εβδομαδιαίο όριο της θετικότητας στο 3,75. Όπως ήδη ακούσατε και ξέρετε, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε αύξηση των νέων εισαγωγών και των νέων διασωληνώσεων που αναμένεται να επιβαρύνουν το ΕΣΥ ακόμα περισσότερο και τις επόμενες εβδομάδες. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 5 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο δεν προσέρχονται στο σχολείο λόγω των αρνητών γονιών τους. Πρόκειται για 4 μαθητές της 1ης, 3ης και 6ης Δημοτικού στο σχολείο Κοσκινού και έναν της Δευτέρας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Οι γονείς τους αρνούνται να υποβάλουν τα παιδιά τους στη χρήση μάσκας και στην διενέργεια self-test, με αποτέλεσμα αυτά να μην πηγαίνουν σχολείο. Στη μία δε περίπτωση του μαθητή της Δευτέρας τάξης, οι γονείς έχουν να στείλουν το παιδί τους στο σχολείο 2 χρόνια, όπως δήλωσε σήμερα ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Ρόδου, κ. Μιχάλης Βιτζηλαίος, στην τηλεόραση Αιγαίο και στο ρεπορτάζ του Γιάννη Κουμέντου.
Ο κύριος Μιχάλης Βιτζιλαίος είναι ο διευθυντής στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλεως Ντρόδου. Κύριε Βιτζιλαίο, υπάρχει μια πληροφορία η οποία έχει δημιουργήσει απορίες ότι ένας μαθητής ή μαθήτρια, δεν ξέρω αν είναι μαθητής ή μαθήτρια, εδώ και 2 χρόνια δεν έρχεται στο σχολείο, παίρνει συνέχεια απουσίες διότι ο πατέρας είναι αρνητής και δεν στέλνει το παιδί του στο σχολείο. Πείτε μας λίγο πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, αν θα χάσει το παιδί το σχολείο του και αν παίρνει απουσίες και αν υπάρχει τηλεκπαίδευση. Το σχολείο σαν σχολείο το παιδί το χάνει εδώ και 2 χρόνια, εννοείται. Βέβαια η περσινή χρονιά μας διευκόλυνε εν μέρη διότι είχαμε την εξαποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων. Και γι' αυτό και τον λόγο και δεν έμεινε και στάσιμο το παιδί, γιατί απουσίες δεν έπαιρνε τη στιγμή που ήταν στο σπίτι. Οι γονείς του είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι, είναι πολύ σίγουροι για αυτό που κάνουν. Μας έχουν κάνει και ενυπόγραφη δήλωση όσον αφορά το γεγονός ότι δεν φέρνουν το παιδί τους γιατί είναι αρνητές της μάσκας. Ως εκ τούτου... Αρνητές της μάσκας ή του εμβολίου? Μάσκας. Της μάσκας. Ναι. Δεν ξέρω για το εμβόλιο, δεν το γνωρίζω και δεν είναι θέμα. Δεν έρχεται στο παιδί στο σχολείο. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και με το σχολικό σύμβουλο, συζητήσαμε. Πήγαμε στην εισαγγελία. Η εισαγγελία, λοιπόν, γιατί όπως γνωστόν, εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των ανήλικων παιδιών είναι υποχρεωτική, αλλά φαίνεται τελικά ότι είναι τύπης υποχρεωτική, διότι δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα σε περίπτωση που ο γονέας από τη στιγμή που το παιδί είναι σε καλή κατάσταση και μιλάμε ότι ένα παιδί περνάει καλά, ας πούμε, και δεν έχει κακοποιηθεί, και γι' αυτό το λόγο εμείς ζητάγαμε να το βλέπουμε και το παιδί σε ταχτά διαστήματα, ότι μπορεί να το κρατάει στο σπίτι. Θεωρώ ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει άμεσα, διότι όπως καταλαβαίνετε, εμείς όλοι στην εκπαίδευση είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Το θέμα όμως είναι ότι τώρα, αν έχετε μπορέσει να πείσετε τον αρνητή πατέρα. Όχι, δεν μπορούμε να το πείσουμε. Με τίποτα, έτσι. Όχι, όχι. Ιδιότητα του πατέρα, τη γνωρίζουμε. Η ιδιότητα του πατέρα. Δεν μπορώ όμως να το αναφέρω. Τη γνωρίζετε, αλλά δεν μπορείτε να την αναφέρετε. Όχι, βέβαια, ούτε το δεσμεύεστε τα προσωπικά δεδομένα προφανώς, έτσι. Μάλιστα. Η ιστορία αυτή πώς θα συνεχιστεί τώρα και το παιδί πώς θα προχωρήσει στα μαθήματά του. Έχει γίνει ένα θέμα τώρα με τον γονέα με τα 6 παιδιά που τα 4 δεν τα στέλνει στο σχολείο και έχει γίνει κάποιος δώρος. Αυτό είναι άλλο καινούριο? Αυτό έγινε προχθές, βγήκε στα κανάλια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργηθεί ένας δώρος πάνω σε αυτό το θέμα και ίσως τελικά αλλάξει κάτι στην νομοθεσία. Αυτό περιμένουμε όλοι. Για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν από πλευράς πανδημίας αυτή την περίοδο στο ΕΚΑΒ, μίλησε ο Διευθυντής Αιγαίου της υπηρεσίας Σάββας Καραταπάνης. Ναι, κύριε Καραταπάνη, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Πριν πάμε όμως στα κρούσματα τοπικά, να ρωτήσω, έχουν αυξηθεί οι αεροδιακομιδές με το ΕΚΑΒ? Από τη στιγμή που αυξάνονται τα κρούσματα, φυσικά ότι αυξάνονται και οι αεροδιακομιδές, διότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός που έχει γίνει για την Ρόδο, για το νησί μας, είναι ότι όσοι διασωληνώνονται, εφόσον ανεβρίσκεται κρεβάτι, και βέβαια θα πρέπει να πω ότι τα κρεβάτια αυτή τη στιγμή λίγο στεύουν πανελλαδικά, πρέπει να διακομίζεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος που έχουν κενά κρεβάτια. Στην Κρήτη, στην Αθήνα, κάποιες φορές και στη Σάμο έχουμε πάρει κάποιους αρρώστους. Όσοι διασωληνώνονται στο νοσοκομείο της Ρόδου, πάνε σε νοσοκομεία αναφοράς. Αυτός ο σχεδιασμός εξακολουθεί να ισχύει και πράγματι έχουμε αύξηση και σε αυτό το δίκτυο. Άλλωστε είναι πανελλαδική η αύξηση. Όπως βλέπετε, οι σκληροί δείκτες είναι οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι. Και όπως βλέπετε, έχουμε μια ραγδαία αύξηση όχι μόνο των κρουσμάτων, διότι κάποιοι αμφισβήτησαν και είπαν ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα γιατί κάνουμε και πάρα πολλά τεστ. Ναι, αυτό πράγματι ισχύει. Αλλά συγχρόνως μαζί με την διαγνώση, που μπορεί κάποιοι να είναι και ασυμπτωματική, έχουμε και αύξηση των θανάτων και των διασωληνωμένων, που επαναλαμβάνω ότι αυτοί είναι οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, του COVID. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ο κύριος Καραταπάνης είπε ότι η Ρόδος σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Σε τοπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, πώς πάμε? Το έχω ξαναπεί. Η Ρόδος σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά μπροστά σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στο 69% πλήρως εμβολιασμένων ροδιτών,
ενώ σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας το ποσοστό παίζει 50-52%. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι στιγμής στη Ρόδο, παρότι έχουμε και εδώ αύξηση των κρουσμάτων, δεν έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, γιατί ακριβώς αυτό το 15% πάνω στους εμβολιασμούς είναι σημαντικό. Δεν θα πάψω όμως μονότονα να παρακαλώ τους συμπολίτες μας να σπεύσουν έστω και τώρα να εμβολιαστούν για να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό ή δυνατόν στο 75-80%. Όπως το έχουν πετύχει χώρες ευρωπαϊκές, θα θυμίσω το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, που το θέμα του εμβολιασμού δεν έγινε αντικείμενο ούτε διαμάχης, ούτε ιδεολογικών αμφισβητήσεων, αλλά ο κόσμος και όλο το πολιτικό σύστημα αγκάλιασε τους εμβολιασμούς, γι' αυτό και οι χώρες αυτές προχώρησαν. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ίδιο πρέπει να ακούσουν και οι συμπολίτες μας στη Ρόδο. Και αν δεν θέλουν να ακούν τους πολιτικούς, ας ακούσουν τους γιατρούς, οι οποίοι σε τοπικό επίπεδο, συστριπτικότατη πλειοψηφία, και έχουν εμβολιαστεί και έχουν πάρει πρωτοβουλίες πολλοί συνάδελφοι για να πείσουν τον κόσμο για να εμβολιαστούν. Κύριε Καταφάνη, για εσάς τους γιατρούς που το κάνατε νωρίς, είναι υποχρεωτική η τρίτη δόση ή αφήνεται στη βούλησή σας? Μέχρι τώρα η τρίτη δόση δεν είναι υποχρεωτική, είναι σύσταση. Όσοι από εμάς, επειδή περισσότεροι έχουμε εμβολιαστεί από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ήδη έχουν πολλοί συνάδελφοι και θα το πω και εγώ προσωπικά, ήδη έχουμε προχωρήσει την τρίτη δόση, γιατί κλείσαμε το εξάμηνο-εφτάμηνο από τον εμβολιασμό που έγινε. Η σύσταση υπάρχει, δεν έχει γίνει ακόμα υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για την τρίτη δόση. Υπάρχει βέβαια ισχυρός προβληματισμός και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αν θα πρέπει η τρίτη δόση να γίνει υποχρεωτική και να συνοδεύεται με το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Είναι μια δημόσια συζήτηση η οποία ακόμα δεν έχει καταλήξει κάπου. Όμως υπάρχει, επαναλαμβάνω, σύσταση όσοι έχουν περάσει το εξάμηνο, εκτός βέβαια από αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα και ήδη έχουν κληθεί να εμβολιαστούν πιο νωρίς, να προχωρήσουν μετά το εξάμηνο στην τρίτη δόση, όπως είπατε, ή στην αναμνηστική δόση. Έτοιμη είναι πια η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Καλύμνου. Το κτίριο είναι έτοιμο να λειτουργήσει σύντομα και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ασθενών στην Κάλυμνο. Το ρεπορτάζ είναι της Εύης Κουκαίνη. Επιτέλους, αγαπητοί μου φίλοι, πια είναι στην τελική ευθεία. Τέλειωσε, ολοκληρώθηκαν μέσα οι εργασίες. Έχει γίνει πανέμορφο και περιμένουμε βεβαίως, καταλαβαίνετε, επίσημα να ανοίξουν οι πόρτες, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να το χαρεί αλλά και να αρχίσει να λειτουργεί. Ευχόμαστε την ώρα των όποιων εγγενείων, αγιασμού κτλ. Να είναι εδώ και ο Καλύμνιος επιχειρηματίας μας του Ντάρουελ, ο κύριος Γιάννης Χαλίκος, για να χαρεί αυτή την ολοκλήρωση ενός κτηρίου που περιμέναμε τόσα και τόσα χρόνια να ολοκληρωθεί. Και τώρα είναι πραγματικότητα και όπως βλέπετε και μέσα και έξω πανέμορφο περιμένει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Έχουμε δει φωτογραφικό υλικό, είναι πανέμορφο, το έχουμε δει και λίγο πριν ολοκληρωθεί. Οπότε πιστεύουμε ότι πραγματικά θα συμπληρώσει και θα δώσει αυτό ακριβώς τον λόγο και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Χαλίκο που πραγματικά με την υπομονή του και την επιμονή του όλα πήγαν καλά και ελπίζουμε να το δούμε τώρα και από κοντά. Στις 27 Νοεμβρίου πρόκειται να εγκαινιαστούν τα δύο νέα κέντρα υποδοχής και καταγραφής μεταναστών, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με τους τρεις πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για το Μεταναστευτικό, τα οποία υλοποιούνται από την πολιτεία αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, οι τρεις πυλώνες που περιγράφονται είναι οι εξής. Ολοκληρώνεται ένα σύγχρονο εθνικό σύστημα υποδοχής στα σημεία εισόδου με τις νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές που κατασκευάζονται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως ανακοινώνεται, στις 27 Νοεμβρίου εγκαινιάζονται τα νέα κέντρα σε Κοκελέρο, περιορίζονται οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης στις τοπικές κοινωνίες με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση υπηρεσιών και την κατασκευή έργων σε δήμους στα όρια των οποίων λειτουργούν δομές φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ανταποδοτικών τελών και αποζημιώσεων για την διετία 2020-2021 ανέρχεται σε περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί 17,9 εκατομμύρια ευρώ για 57 έργα σε 30 δήμους από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Γίνεται σταδιακή αποσυμφόρηση των νησιών και της ενδοχώρας, διασφαλίζοντας ίση κατανομή των ετούντων άσυλων στις περιφέρειες της χώρας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τόνισε πως ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το πρώτο ένσημο για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό για 6 μήνες η κάθε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης χωρίς προηγούμενη εμπειρία των νέων ανθρώπων με το ποσό των 1.200 ευρώ που επιμερίζεται για 6 μήνες μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που ψηφίζεται σήμερα, γίνονται πράξη οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους νέους, για τους ανέργους, για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων, καθώς και για ρυθμίσεις οφειλών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2022 το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για την ένταξη για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας νέων παιδιών ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για 6 μήνες κάθε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, χωρίς προηγούμενη εμπειρία των νέων ανθρώπων, με το ποσό των 1.200 ευρώ που θα επιμερίζεται για 6 μήνες μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα και για πρόγραμμα μερικής απασχόλησης, που θα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, όπου εκεί φυσικά η επιδότηση μειώνεται στο μισό. Δεύτερον, επεκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου του 2022 κατά 50.000 θέσεις το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε ως μέτρο για ανάσχεση των παρανεργειών της πανδημίας. Τρίτον, διπλασιάζεται για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η καταβολή θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου. Και τέταρτον, δίνεται η δυνατότητα για οφειλές που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να ενταχθούν από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων. Μία μαγική βραδιά για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που ταιριάζει στη συνάντηση επαναγνωριμίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Νοεμβρίου στον Αύλιο χώρο της Ανδό ΑΕ και σηματοδότησε την συνέχιση της λειτουργίας του Europe Direct έως το 2025, με κύριο άξονα την επαρκή πληροφόρηση και κατάρτιση ως προς τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κέντρο θα συνεχίσει να δίνει πληροφόρηση, αναλαμβάνοντας αυτή τη νέα πενταετία έναν εξυγχρονισμένο ρόλο, αυτόν που αρμόζει στα κέντρα Europe Direct νέας γενιάς. Κύριος στόχος εξακολουθεί να παραμένει η παροχή γρήγορων και άμεσων πληροφοριών στους πολίτες της Δωδεκανήσου σχετικά με τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, το Europe Direct θα διοργανώσει διαλόγους με τους πολίτες που θα προωθήσουν τη συμμετοχή τους στην διάσκεψη για τον μέλλον της Ευρώπης, την πρώτη μεγάλη προσπάθεια άσκησης ψηφιακής δημοκρατίας, μέσα από την οποία ειδικά οι νέοι άνθρωποι μπορούν απλώς να συμμετέχουν αλλά και να συναδιαμορφώσουν την πολιτική για το μέλλον τους. Κατά το χαιρετισμό του, ο πρόεδρος Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, κ. Ευάγγελος Φραγκάκης, ανέφερε ότι κοινό στόχος όλων των Europe Direct είναι να μεταφέρουν στην πληροφορία σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, ώστε να προωθηθεί όσο πιο ουσιαστικά γίνεται η ενεργό συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, κάτι που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι για την δύσβατη νησιωτική περιοχή μας. Στην τηλεόραση Αιγαίο και τον Γιάννη Κουμέντο μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Κοσκινού, κύριος Τάσος Ψηλάκης, σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού στην κοινότητα, αλλά και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να πω ορισμένα πράγματα με αυτή τη συνέντευξη γενικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας και γενικά οι κοινότητες του Δήμου Ρόδου, το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει τρομερή έλλειψη προσωπικού και είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουμε την καθημερινότητα. Αντιλαμβάνουμε ότι καλές είναι οι δουλειές το να δίνουμε σε, και ούτε διαφωνούμε βέβαια να δίνουμε δουλειές σε ιδιώτες και γενικά σε εργολάβους που να, για τα μεγάλα προβλήματα όπως είναι τα, η αποκομιδή σκουπιδιών κτλ. Όμως χωρίς μόνιμο προσωπικό είναι αδύνατο να μπορεί να συντηρηθεί μια κοινότητα. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα και το επαναλαμβάνω είναι το μόνιμο προσωπικό. Επιβάλλεται και άμεσα να γίνουν προσλήψεις για τις κοινότητες, διότι χωρίς μόνιμο προσωπικό δεν πάμε πουθενά.
Το πρόβλημα εντοπίζεται προφανώς στην καθημερινότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Καλή είναι η εργολάβη, έρχεται ο εργολάβος, μπορεί να λύσει προβλήματα μεγάλα, όμως όταν φύγει ο εργολάβος δεν μπορούμε να περιμένουμε τη ΔΕΙΑΡ να έρθει μετά από 20-30 μέρες για να μας λύσει ένα πρόβλημα για ένα φρεάτιο. Θα μπορούσε από μόνη της η κοινότητα με το δικό της προσωπικό ή ορισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο βεβαίως προσωπικό που θα μπορούσε να το λύσει και από μόνη της. Αυτά είναι από την εμπειρία μου και τόσα χρόνια που είμαι και στο Δήμο και τώρα σαν πρόεδρος. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού. Ποια είναι τα έργα που τρέχουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην κοινότητα? Έχουμε προγραμματίσει με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τον αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Είναι αρκετά, έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις, έχουν μπει στο πρόγραμμα, γίνουν αρκετές ασφαλτοστρώσεις. Κάποια κτίρια όπως είναι η αποθήκη μας, κτίρια δημοτικά τα οποία ήταν εγκατελειμμένα τόσο καιρό και χρειάζονται συντήρηση. Κάποιες ράμπες στα σχολεία, στο δημοτικό σχολείο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί το έργο στο τυχείο αυτό που είχε πρόβλημα το γήπεδο. Θέλω να πιστεύω με τα φώτα είμαστε σε καλό δρόμο με το γήπεδο Κοσκινού και έχει και συνέχεια για το Χλωοτάπι, το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί χρειάζεται μια αλλαγή. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για το έργο ΣΔΙΤ, μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Ρόδου με αναθέτουσα αρχή την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Καταληκτική προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 6 Δεκεμβρίου 2021. Ο ιδιωτικός φορέας θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων νήσου Ρόδου, καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων, ανακυκλώσιμων υλικών, κόμπος, ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας κλπ. Για διάστημα 27 ετών. Βασικό κριτήριο επιλογής του ανάδοχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δημότης παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ δύναται να αξιοποιηθούν οι ενωσιακοί πόροι για την χρηματοδότηση του κόστους υλοποίησης του έργου. Για τα νέα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης για νέους αγρότες, καθώς και για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη σχετικά με την προστασία του ελαφιού πλατώνη της Ρόδου, ενημέρωσε χθες τους δημοσιογράφους ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, κ. Φιλίμωνας Ζανετίδης. Από σήμερα έως τις 14 Δεκεμβρίου, στη μία η ώρα, οι νέοι που επιθυμούν να μπουν στο αγροτικό επάγγελμα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία των αιτήσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και στην πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί και ξεκινάει από σήμερα, όπως είπαμε. Μπορούν να μπουν ηλεκτρονικά και να απευθυνθούν στη Διευθύνση της Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προκειμένου να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Η πρόσκληση είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιφέρειά μας. Είναι μέτρο που έχει εγχωρηθεί στις περιφέρειες. Στην περιφέρειά μας έχουν εγχωρηθεί 12 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να συμμετάσχουν νέοι, αυτοί που είναι ήδη 18 χρονών έως 41 ετών. Η κάθε αίτηση θα ενισχυθεί με 35.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 2.500 αν ο αρχηγός εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε νησί κάτω από 3.100 κατοίκους και κατά 2.500 αν η κατεύθυνση του επενδυτικού σχεδίου αφορά την πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική διαδικασία. Είναι λοιπόν γεγονός ότι με 40.000 ευρώ μπορεί να ενισχυθεί ένας νέος που κατοικεί στα νησιά μας με πληθυσμό κάτω από 3.100 ευρώ και με 37.500 ευρώ στα νησιά τα υπόλοιπα της περιφέρειάς μας, εάν αυτά έχουν κατεύθυνση, την οκτινοτροφική παραγωγική κατεύθυνση. Επίσης να πούμε ότι για τα νησιά έχει ήδη προβλεφθεί για τα νησιά μας να είναι η τυπική απόδοση της παραγωγικής δυναμικότητας μειωμένη 8.000
8.000 ευρώ στα νησιά που είναι μέχρι 3.100, μέχρι 10.000 για τα νησιά που είναι πάνω από 3.100 κατοίκους, και για την υπόλοιπη υπηρετική χώρα είναι άλλα ποσά που είναι πολύ προσαυξημένα για αυτή τη διαδικασία. Να πω ότι οι προτάσεις και οι πιέσεις της περιφέρειας μας και των νησιωτικών περιφερειών έφεραν τόπο. Αναγνωρίζεται η νησιωτικότητα και σε αυτό το μέτρο. Είναι συνεχής η παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο γι' αυτό. Και ευελπιστούμε να απορροφηθούν όλα τα χρήματα. Η προσπάθεια, η κεντρική προσπάθεια του μέτρου είναι να ανανεώσει την ηλικία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Με την ένταξη, η οποία θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη, με την ένταξη αμέσως θα καταβληθεί το ποσό του 70% του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο 30% θα καταβληθεί με το πέρας της διαδικασίας, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή το επενδυτικό σχέδιο που μπορεί ο ΕΤΟΝ να το ολοκληρώσει στη διάρκεια των 3 ετών. Ζητήθηκε από την περιφέρεια μας να συνδράμουμε στην διαβούλευση και στη βοήθεια του μελετητικού γραφείου που έχει αναλάβει την μελέτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Δασών για το ελάφι της Ρόδου. Όπως σε κάθε περίπτωση βοηθάμε όταν μας ζητηθεί η συνδρομή μας, φυσικά και θα το κάνουμε αφενός, αφετέρου. Η περιφέρεια έχει αναδείξει το θέμα όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που απασχολεί ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές και όχι μόνο, και τους οδηγούς τώρα τελευταία, καθότι από ό,τι μας ενημέρωσε και η Διεύθυνση Δασών, τα τροχαία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Μια παρατήρηση θα κάνουμε και θα το κάνουμε και επίσημα στη δημόσια διαβούλευση σαν περιφέρεια, ότι καταγράφονται στοιχεία τα οποία είναι πεπαλαιωμένα, δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση με τη σημερινή κατάσταση. Η μελέτη πρέπει να αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα και κατάσταση της περιοχής μας, στη Ρόδο, και φυσικά τα αδέσποτα αγροπρόβατα που επίσης προκαλούν ζημίες και αυτά στην αγροτική παραγωγή, και δεν το αφισβητούμε, δεν είναι τόσα όσα αναφέρονται στην διαβούλευση. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν υπάρχει τέτοιος πληθυσμός και δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα υπάρχει και αν υπάρχει σε αυτό το σχέδιο διαβούλευσης, καθότι με τα επίσημα στοιχεία ο αριθμός των εγωπροβάτων στο νησί της Ρόδου ανέρχεται, σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία επίσημα που έχει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ανέρχεται στις 36.600 εγωπρόβατα και υπολογίζει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας μέχρι 40.000 να φτάνουν μαζί με τα αυτά που είναι ανεπιτήρητα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση και εμείς θα το κάνουμε με την παρέμβασή μας αυτή. Συγγνώμη, γιατί γίνεται αυτό, πώς καταγράφονται δηλαδή πεπαλαιωμένα στοιχεία? Γιατί αναφέρονται στη διαβούλευση στοιχεία του 2005. Αναφέρονται σε μελέτη που δεν ισχύει, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να λάβουν τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση ή τουλάχιστον την τελευταία επίσημη καταγραφή που υπάρχει από τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Λέρου αναφέρει τα εξής. Το Γραφείο Δημάρχου επισκέφτηκαν οι μαθητές του Μπουλαφέντιου Λυκείου, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους εκπαιδευτικών.
Οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία ζήτησαν να συναντήσουν τον κύριο Δήμαρχο προκειμένου να ενημερωθούν για την ανακύκλωση στο νησί μας. Τα παιδιά έθεσαν τις ερωτήσεις τους και τους προβληματισμούς τους και ενημερώθηκαν εκτενώς για την διαδικασία που ακολουθούμε ως Δήμος. Ο κύριος Κόλλιας ενημέρωσε ότι θα προβεί στην προμήθεια ειδικών κάδων ανακύκλωσης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού μας και θα γίνεται η περισυλλογή από τους υπαλλήλους του Δήμου. Επίσης ενημερώθηκαν για την επικείμενη λειτουργία του δεματοποιητή και δήλωσαν την επιθυμία να επισκεφθούν το χώρο. Ο κύριος Δήμαρχος δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τη συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες δράσεις και τόνισε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι με το θέμα της ανακύκλωσης και ιδιαίτερα τα παιδιά, αφού αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες του τόπου. Η δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης εδώ και λίγες εβδομάδες είναι γεγονός, καθώς τα μαθήματα της φετινής χρονιάς έχουν ξεκινήσει. Η συμμετοχή μαθητών αναδεικνύει τόσο τη σημασία, όσο και την αναγκαιότητα των μαθημάτων αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και την στήριξη των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο που βάζει όλο και περισσότερα εμπόδια στα παιδιά των εργαζόμενων και βιοπαλαιστών να μορφωθούν ολόπλευρα και δωρεάν. Τονίζεται πως οι εγγραφές μαθητών δεν σταματούν. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά για πληροφορίες στη γραμματεία του Εργατικού Κέντρου και στους υπεύθυνους του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης. Καθημερινές είναι οι ξεναγήσεις που γίνονται σε δημοτικά σχολεία από την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων, η κυρία Κασάρα Τρικύλη. Ο εσωτερικός χώρος φιλοξενεί πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα της ιστορίας της Καλύμνου. Το ρεπορτάζ είναι της Εύης Κουκέινη. Το σφουγγάρι στο στεγνό αποθηκεύεται πιο εύκολα μέσα στο τσουβάλι. Το τσουβάλι χωράει περισσότερα. Το πρόσωπο του σφουγγαράκου, να μου πείτε τι βλέπετε στο πρόσωπό του. Είναι... Ένα άλλο παιδάκι. Είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενοι. Δικαιολογημένα είναι χαρούμενοι, γιατί έφυγαν. Και όσο συνεχίζεται η ξενάγηση, και όσο η κυρία πρόεδρος Κασάρα εξηγεί στα παιδιά το καθετί από την σφουγγαροσύνη του νησιού μας και σε λίγο και από την άλλη εικόνα που είδαμε με το μάζαμα της ελιάς, ευκαιρία σε μας να δούμε τον εσωτερικό χώρο έτσι όπως είναι πανέμορφος, έτσι όπως έχει καθετί που ίσως κάποιοι από εμάς έχουμε ήδη στο σπίτι μας. Καθετί έχει τη σημασία του. Καθετί είναι προσεγμένο, πολύ όμορφο. Κάθε τι θυμίζει κάτι από το παρελθόν. Πανέμορφες εικόνες, πανέμορφα αντικείμενα, στολές υπέροχες. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια αντικείμενα που είναι για να πουληθούν, για όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Η εσωτερική εικόνα του μέσα χώρου. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ και μοιραστήκαμε αυτή την ξεχωριστή στιγμή με τα παιδιά του 3ου Δημοτικού Σχολείου σήμερα που ήταν στο πρόγραμμα να έρθουν. Έτσι. Εδώ ψηλά βλέπουμε εικόνες του Νικόλα Μάγκου, του Καλύμνιου ζωγράφου, από το παλιό χωριό και από την Τέλενδο και τις Μουρτιές, δεκαετίες πριν. Η ξενάγηση συνεχίζεται. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους αποχαιρετάμε. Η Ιερά Μητρόπολη Κόκκινης-Ήρου θα λειτουργήσει στον προναό του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Ελευθερίου Παραδεισίου της Ενορίας Αγίων Πάντων Πόλεως ΚΟ. Εργαστήριο ψηφιδωτών, έναρξη σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ψηφιδωτών, Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 4. Τα μαθήματα θα γίνονται από τους κύριους Δαβίδ Χατζηδαβίδ, υπεύθυνο εργαστηρίου, και κύριο Νικόλα Μίγκλη, δάσκαλο ψηφιδωτών. Το ρωσικό ιστορικό εστιαφόρο Στέντορφ επισκέφθηκε το λιμάνι της Καλύμνου προσερχόμενο από τη Λέρο. Το εστιαφόρο είναι ακριβές αντίγραφο της φρεγάτας που χτίστηκε το 1703 από τον Μεγάλο Πέτρο, αυτοκράτορα της Ρωσίας, για να υπερασπιστεί την Αγία Πετρούπολη. Το πλοίο χτίστηκε το 1999 και ταξιδεύει όλο τον κόσμο ως ζωντανό μουσείο ναυτικής κληρονομιάς και πλοίο ιστιοναυτικής εκπαίδευσης. Το ρεπορτάζ είναι της Εύης Κουκέινη. Είναι το ρωσικό εστιαφόρο που μπαίνει στο λιμάνι της Καλύμνου, προερχόμενο από τη Λέρο. Δένει, όπως βλέπετε. Ακούμε και την ρωσική γλώσσα, μόλις τους χαιρετήσαμε, με μια καλησπέρα.
Λοιπόν, μπήκαμε μέσα, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ είναι όλοι οι φίλοι εδώ που περιμένουν. Μας είπε γύρω στα 27 άτομα ότι είναι και είναι από διάφορες χώρες και από Ρωσία και από Ιταλία κτλ. Τα σχοινιά είναι τόσο εντυπωσιακό πόσα σχοινιά έχει. Και σε λίγο θα μπούμε μέσα να δείτε πώς είναι οι κουκέτες. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου φίλοι, τα σχοινιά είναι πραγματικά αμέτρητα. Μπαίνουμε μέσα, είναι εδώ οι κουκέτες, υποτίθεται, των ανθρώπων που κοιμούνται και τα λοιπά. Hello! Welcome to Kalymnos. Όπως καταλαβαίνετε, το ένα πλάι στο άλλο, πάρα πολλά, εδώ μέσα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό, θυμίζει βέβαια στρατόνα λίγο, έτσι. Και αυτή η έντονη μυρωδιά του καραβιού, δεν είμαι και καλή σε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε. Με τα πλοία είναι λίγο κάπως. Ό,τι κι αν είναι, εμείς χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Εμείς χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε αυτές τις εικόνες μαζί τους. Έχουν πολλούς λόγους για να είναι εδώ, στην Κάλυμνο, στην Λέρο και φαντάζομαι ίσως και σε κάποια άλλα μέρη, κάποια άλλα νησιά. Ειλικρινά, κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι το θέμα των σχοινιών. Πόσα σχοινιά έχει. Δεν είναι πολύ μεγάλο το σκάφος, αλλά είναι εντυπωσιακό. Ο κύριος Λιμενάρχης έρχεται αυτή την ώρα, κατεβαίνει. Τους καλωσορίζει στην Κάλυμνο. Με τον καπετάνιο βέβαια εδώ μιλούν. Θα τους δείξει μέσα. Κοιτάξτε ψηλά, κοιτάξτε ψηλά πόσα σχοινιά, Χριστέ μου, τα κουμαντάρουν. Εύχομαι πάντα να τα καταφέρνουν και πάντα να το κουμαντάρουν. Αυτό είναι λοιπόν το ρωσικό το εστιαφόρο που έφτασε πριν από λίγα λεπτά εδώ στην Κάλυμνο, θα παραμείνει. Σε λίγο μπορούν και οι απλοί πολίτες, γιατί καταλαβαίνετε έδωσαν μια προτεραιότητα στους δημοσιογράφους για να μπουν αυτή την ώρα και να απαθανατήσουν μέσα και έξω τις εικόνες. Εντυπωσιακό, πολύ όμορφο. Χαιρόμαστε που είναι εδώ και που ευχόμαστε να επιτευχθεί και ο στόχος τους. Ξεκινάει η Ονειρόπολη, ανοίγει το μεγαλύτερο χωριό του Άι Βασίλη από τις 5 Δωδεκάτου έως και τις 2 Πρώτου 2022. Μια ανανεωμένη Ονειρόπολη για 17η χρονιά με καινούργιες δράσεις, με νέους στόχους και φυσικά τηρώντας παντού και πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την προστασία μας από τον COVID-19. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να συζητήσουμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία θα τηρηθούν απαρέγκλιτα και αυτό είναι κάτι που δεν διαπραγματευόμαστε. Θα συμβεί ακόμη και αν τα δεδομένα αλλάξουν προς το καλύτερο μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, που θα ανοίξουμε, τόνισε στο ένα channel, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Δράμας, Λευτέρης Κυλινίδης. Τέλος στις φήμες και στα σενάρια περιμήδη εξαγωγής της Ονειρούπολης δόθηκε με όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της κατεπίγουσας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας το απόγευμα της Τρίτης. Μάλιστα, το γεγονός επιβεβαίωσε μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμψάκος. Θα κάνουμε λοιπόν μια Ονειρούπολη η οποία θα τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα γίνει ανάπτυξη των δράσεων για να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε και την επιχειρηματικότητα και γενικά τον θεσμό, όπως γίνεται και σε άλλες αντίστοιχες πόλεις χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι ξεκινάμε δυναμικά όλοι οι συνεργάτες μου, αλλά και η Δράμα είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί κόσμο και θεωρώ ότι αυτή η εκδήλωση της Ονειρούπολης θα είναι μια διαφορετική Ονειρούπολη, αλλά με πολλές εμπειρίες. Πλέον στο καινούριο διαμορφωμένο κλίμα των ημερών, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει παλαιότερα. Η εικόνα περίπου, δηλαδή συζητήθηκε λογικά αυτό, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, πώς θα είναι, γιατί είχαμε νωρίτερα φιλοξενήσει. Θα είναι δράσεις, ναι. Θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που θα έρθουν τουλάχιστον το θέμα το υγειονομικό σε συνεργασία και με τους γιατρούς της περιοχής μας. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι οι δράσεις αυτές θα είναι έτσι ώστε να δώσουν χαρά πάλι στα παιδιά μας, αλλά και να τονώσουν και την οικονομία μας. Σας είπα, λίγο περιορισμένες οι δράσεις, όχι όπως γινόταν παλαιότερα, γιατί παλαιότερα υπήρχε και πολύ συνωστισμός. Θα επιλέξουμε λοιπόν να αναδείξουμε την Ονειρούπολη μέσα
από δράσεις οι οποίες θα έχουν σχέση με τα παιδιά, αλλά και συγχρόνως θα υπάρχει και η εμπορική αγορά για να μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτης να ψωνίσει και από τα παραρτήματα τα οποία θα υπάρχουν μέσα στην Ονειρούπολη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Ευχές από όλους εμάς για καληνύχτα.